Θα πάμε λοιπόν να δούμε τους πίνακες, τις οθόνες της εκπομπής, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό με την κυρία Παγών και τον κύριο Ξανθό αρχικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αρρύθμιση έχει ξεκινήσει από τις 10 πρώτου μέχρι και σήμερα 17 πρώτου. Από κάτω βλέπετε τους αριθμούς στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή τις μολύνσεις. Κάτω από τις μολύνσεις στην Ελλάδα βλέπετε τις μολύνσεις στην Κρήτη και έχουμε κάνει και δύο διαγράμματα Ελλάδα και Κρήτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 10 πρώτου είχαμε 27.766 μολύνσεις. Μία ημέρα μετά στις 11, 32.694. Στις 12, 24.246. 13 Ιανουαρίου, 20.409. 14 πρώτου, 19.772 μολύνσεις. 15 πρώτου, 17.447. 16 Ιανουαρίου, 10.783. Και 17 πρώτου έχουμε 18.834. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία ουσιαστική αποκλιμάκωση που φαίνεται πιο έντονα όσον αφορά τους δείκτες στην ελληνική επικράτεια. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ακολουθεί την υπόλοιπη Ελλάδα με πιο αργούς ρυθμούς όσον αφορά την αποκλιμάκωση, παρά το γεγονός ότι το πρώτο κρούσμα της Όμικρον εντοπίστηκε εδώ στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν στις 10 πρώτου στην Κρήτη 2.164 μολύνσεις, 11 πρώτου 2.275, στις 12 Ιανουαρίου 1.704, 13 πρώτου 1.517, 14 Ιανουαρίου 1.598, 15 Ιανουαρίου 1.477, χθες Κυριακή 1.059 και σήμερα Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1.794. Βλέπετε ότι η αποκλιμάκωση φαίνεται και στους χάρτες εδώ και στις καμπύλες που έχουμε κάνει στην Κρήτη. Βεβαίως να πούμε ότι πάντοτε η Δευτέρα έχει μικρότερο αριθμό τεστ. Αύριο θα φανεί και θα αποτυπωθεί ακόμα περισσότερο. Πάντως είναι εμφανές και στα διαγράμματα της Ελλάδος, αλλά και στα διαγράμματα της Κρήτης, ότι πάμε σε μία αποκλιμάκωση που ίσως να έρχεται και λίγο πιο γρήγορα στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με αυτό που είχαν προβλέψει την περασμένη εβδομάδα οι ειδικοί. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους αριθμούς. Κυρία Παγώνη, έρχομαι σε εσάς. Αυτή η αποκλιμάκωση είναι πλέον χαρτογραφημένη, είναι πλέον δεδομένη ή μπορεί να υπάρξει και μία έκπληξη πέρα από μία νέα μετάλλαξη? Αυτό που έχει σημασία και μας παραζωλεί από αυτές τις μέρες είναι δύο δείκτες. Ο αριθμός των νοσηλευωμένων στις μονάδες συντατικής θεραπείας, που είναι υψηλός και το ξέρετε, γιατί όλοι εκεί είναι ασθενείς με μετάλλαξη Δέλτα, με πολλές επιπλοκές και με μία μετάλλαξη που θεωρείται από τον ιατρικό κόσμο η πιο δύσκολη μετάλλαξη όσον αφορά την νόσο COVID-19. Και βέβαια ο δεύτερος δείκτης είναι οι θάνατοι. Οι θάνατοι είναι πάρα πολλοί και συνεχίζουν να είναι. Και θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η αποκλιμάκρωση σε αυτούς τους δύο δείκτες που είναι δικαιολογημένοι, γιατί είχαμε πάρα πολλά κρούσματα τις προηγούμενες μέρες, όπως δείξατε εσείς και στα πλάνα που είχατε φτιάξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δείκτες αυτοί θα παραμείνουν υψηλοί και θα αρχίσει μια σταδιοποίηση μάλλον με μείωση σε πολύ αργούς ρυθμούς περίπου μετά τις 23-25 του μηνός. Όμως οι ρυθμοί της μείωσης θα είναι πάρα πολύ μικροί. Και αυτό γιατί? Γιατί είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, ήταν δύσκολα περιστατικά και ένας αριθμός από αυτά έκανε τις επιπλοκές του και είχαμε και τους θανάτους και συνεχίζουμε να έχουμε. Όταν λέτε τώρα, μετά τις 23 του Ιανουαρίου για αποκλιμάκωση, δηλαδή θα δούμε μολύνσεις κάτω από τις 5.000. Ξεκινάει μια αποκλιμάκωση όσον αφορά και τους δείκτες, τους δύο που σας είπα. Μονάδες εντατικής θεραπείας και θάνατοι. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, όντως εκεί βλέπουμε την αποκλιμάκωση αυτή εδώ και 2-3 μέρες, είναι εμφανής. Όμως θα την παρακολουθήσουμε και τις επόμενες εβδομάδες για να δούμε πώς θα είναι και πιστεύουμε ότι σταδιακά μέσα στο Φεβρουάριο θα αρχίσουν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, χωρίς να λέμε ότι ο ιός έφυγε, χωρίς να λέμε ότι δεν συνεχίζουμε να έχουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και πάνω απ' όλα να μην επιμένουμε στους εμβολιασμούς και ιδιαίτερα στην τρίτη δόση που βάσει και των τελευταίων μελετών
και από το περιοδικό Lancet που ήταν η τελευταία μελέτη, μεγάλη μελέτη, έδειξε ότι η τρίτη δόση είναι αυτή που εξασφαλίζει και δίνει ασφάλεια στους ασθενείς, ιδιαίτερα και με την Όμικρον, σε υψηλά ποσοστά. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μέχρι στιγμής και από τις επιδημιολογικές μελέτες, χωρίς να σημαίνει ότι έφυγε νόσος, ότι όλα τελειώνουν και αλλάζει η ζωή μας. Δεν είναι έτσι. Περιμένουμε σταδιακά όλη αυτή την ιστορία να μειώνονται οι δείχτες. Θα φτάσει περίπου μέχρι και Μάρτιο, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε, με αυτά που βλέπουμε στα νοσοκομεία, στην καθημερινότητά μας, με τα περιστατικά, και μετά θα είναι εδώ ο ιός, θα τον αντιμετωπίζουμε και θα πάρουμε και τις τελικές αποφάσεις βάσει των μελετών και από το εξωτερικό και από εδώ, πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας στην αντιμετώπιση αυτού του ιού, αλλάζοντας βέβαια όσο γίνεται τη ζωή μας και προχωρώντας παρακάτω. Επειδή είπατε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά την τρίτη δόση, μετά τη δεύτερη δόση ακούσαμε ότι καλό θα ήταν στους 3 μήνες να μπούμε στη διαδικασία της τρίτης δόσης. 3 μήνες μετά την τρίτη δόση θα υπάρξει αυτή η πτώση των αντισωμάτων στον οργανισμό μας. Θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία ενός νέου εμβολιασμού. Αυτό δεν θα το πούμε ακόμα. Θα περιμένουμε τα στοιχεία από τις μελέτες. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η νόσος. Θα δούμε τις επιτροπές εμβολιασμών, τις εισηγήσεις που θα κάνουν και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί. Εμείς που εστιάζουμε τώρα, εστιάζουμε στην τρίτη δόση που υπάρχει πολλοί κόσμος που ακόμα δεν την έχει κάνει. Εστιάζουμε στο ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Mm-hmm. Και αυτό έχει αργήσει και κάναμε έκκληση και στο Υπουργείο να αυξηθούν οι ομάδες εμβολιασμού στα σπίτια για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει κάνει εδώ και ένα μήνα αιτήσεις για εμβολιασμό και ακόμα δεν έχει εμβολιαστεί επειδή δεν μπορεί να μετακινηθεί. Και βέβαια να πείσουμε ακόμα και αυτούς που δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση να ξεκινήσουν να κάνουν την πρώτη δόση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ομάδες. Βέβαια αυτούς που δεν πρόκειται ποτέ να πείσουμε είναι το 7% τους αρνητές. Η ζωή μας πρέπει να αλλάξει, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης με τη μουσική. Πρέπει ο κόσμος που δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή και είναι ακόμα στα σπίτια τους να προχωρήσει. Γενικά πρέπει σιγά σιγά με τη μείωση των δικτών να έχουμε και αλλαγή στη ζωή μας. Κυρία Παγώνη, ένα τελευταίο ερώτημα πριν πάω στον κύριο Ξανθό για να επιστρέψω σε εσάς. Θέλω να μου πείτε, επειδή βλέπω ερωτήματα τηλεθεατών όση ώρα μιλάτε, πόσο χρονικό διάστημα μετά την τρίτη δόση ο ανθρώπινος οργανισμός είναι θωρακισμένος? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που την τρίτη δόση την κάνανε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Σεπτέμβριο. Θα σας πω το εξής για να ξέρετε. Ο κάθε άνθρωπος έχει ιδιαίτερο οργανισμό. Όπως και για τις ασθένειες δεν υπάρχει κανόνας. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος. Ο κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος. Γι' αυτό και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν είπαμε ότι στις 5 μέρες πρέπει να γυρίζουν αυτοί που έχουν νοσήσει στις δουλειές τους, εμείς το καταγγείλαμε, είμαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί κάποιος που έχει νοσήσει έστω και με απλά συμπτώματα, χωρίς να έχει περισσότερες δυσκολίες και πιο δύσκολα συμπτώματα, ακόμα και αυτός μετά τις 5 μέρες δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει, γιατί είναι αδύναμος και δεν μπορεί να πάει να εργαστεί. Θέλω να πω λοιπόν, λέγοντας και αυτό το παράδειγμα, κάνοντας αυτή την παρένθεση, ότι δεν μπορούμε ακριβώς να πούμε σε 6, σε 8, σε 9, σε 10 μήνες. Αυτά θα τα θεμελιώσουμε βάσει των στοιχείων και των μελετών που υπάρχουν και ιδιαίτερα από το εξωτερικό, που εκεί είναι περισσότερος ο πληθυσμός που μετέχει στις μελέτες, θα αποφασίσουμε και θα πούμε πότε θα χρειαστεί, σε ποιες ομάδες, αν θα χρειαστεί να γίνει 4η δόση, να γίνεται κάθε χρονιά μία δόση όπως γίνεται και για τη γρήπη. Επειδή το Πάσχα είναι μια περίοδος που περιμένει και η αγορά και η εστίαση, θα είναι περισσότερο ελεύθερο με βάση τα δεδομένα? Εννοείται, το Πάσχα θα είναι πολύ καλύτερο. Οι δείχτες με τα στοιχεία που έχουμε θα έχουν μειωθεί
αρκετά, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι το Πάσχα. Βεβαίως θα έχουμε αλλάξει και βεβαίως είναι αυτό που ρωτάνε όλοι, αν θα σουβλήσουμε ανή. Με το δεδομένο που έχουμε μέχρι τώρα και τα μαγαζιά θα κινηθούν και θα σουβλήσουν ανή ο κόσμος που έχει τα έθιμα στον τόπο του. Το κάθε μέρος είναι ξεχωριστό και έχει ιδιαίτερα έθιμα και θα είμαστε διαφορετικοί και ελεύθεροι εάν δεν έχουμε μια καινούργια έκπληξη μιας άλλης μετάλλαξης. Γιατί αυτό πρέπει να το κρατάμε στην άκρη και να το ξέρουμε. Βεβαίως.